Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δυστυχώς, η φωνή της κοινωνίας δεν ακούστηκε την περασμένη Τρίτη όσο θα θέλαμε. Μεσολάβησε μία εβδομάδα και άλλοι 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να θίγουμε το θέμα για να ευαισθητοποιήσουμε και τους αρμόδιους φορείς, αλλά και τον κόσμο. Η φωνή της κοινωνίας θα μεταφέρει σήμερα την αγωνία των πολιτών κάθε ηλικίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις που είναι προγραμματισμένες για αύριο αλλά και για την Πέμπτη επιβεβαιώνουν το πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να το εντοπίσουμε και μέσα από τη συζήτηση με τους ειδικούς να κάνουμε προτάσεις και να βρούμε τη λύση. Διότι ο κάθε Έλληνας δεν είναι πολίτης τρίτης κατηγορίας, ούτε βέβαια επέτης που παρακαλάει για τη φροντίδα της υγείας του από το κράτος που εισπράττει φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και επιβάλλει χαράτσια δίχως να προσφέρει όσα χρειάζονται οι Έλληνες ασθενείς. Πάμε λοιπόν τώρα να καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μου. Καλησπέρα σας, κύριοι. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Πάνος Παπα-Νικολάου, γραμματέας Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπα-Νικολάου. Καλώς σας βρήκα. Και επίσης είναι μαζί μας η Αλεξία Σβόλου, συντάκτρια υγείας στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκα. Και μαζί μας επίσης στην παρέα μας είναι τηλεφωνικά ο πρόεδρος ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο, και σε εσάς. Καλησπέρα, κύριε Απολίζου. Καλησπέρα και στον Πάνο. Καλησπέρα και στη συντάκτρια. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τη συζήτησή μας, θα πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχω ετοιμάσει και επιστρέφουμε για να δώσω το λόγο στον κύριο Παπα-Νικολάου, στην Αλεξία Σβόλου και στον κύριο Γιαννάκο για να μας απαντήσουν στα ερωτήματα. Παρακαλώ. Σε 48 ώρες απεργία προχωρούν αύριο και μεθαύριο οι γιατροί που εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία. Με στάσεις εργασίας του στηρίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων. Ο χώρος της υγείας μοιάζει με καζάνι που βράζει. Οι νοσοκομιακοί γιατροί ζητούν διπλασιασμό των μισθών τους, επίσης τις αποζημιώσεις των εφημεριών τους, αλλά και τη χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας. Τα βασικά αιτήματά τους όμως είναι ο διπλασιασμός του προσωπικού, η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία. Η ισχυρή δημόσια υγεία, πρόνοια και ενίσχυση του ΕΚΑΒ ζητά και υποεδίν. Την ίδια ώρα τα δημοσιεύματα για την κατάσταση των νοσοκομείων και τις συνθήκες περίθαλψης προκαλούν απογοήτευση στους πολίτες. Ακόμα και φόβο πολλές φορές για όσα θα τους συμβούν εάν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας. Ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ωστόσο, υπόσχεται αναβάθμιση του ΕΚΑΒ μέσω και της χρήσης τάπλετ από κάθε ασθενοφόρο για την online σύνδεση με τα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Επίσης, υπεραμείνεται τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην εποχή μετά από την πανδημία. Ο κορονοϊός ανέδειξε όλες τις παθογένειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Όλες τις ελλείψεις του σε προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές. Το σύστημα άντεξε χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων. 3 χρόνια μετά όμως διαπιστώνουμε ότι η πολιτεία έμεινε επί της ουσίας μόνο στο χειροκρότημα. Η αποτύπωση της πραγματικότητας που επικρατεί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας είναι ενδεικτική των προβλημάτων. Σε κάθε εφημερία απαιτούνται 120 με 140 αξονικές τομογραφίες για τα έκτακτα και σοβαρά περιστατικά. Μόνο που για τις 9 οργανικές θέσεις, οι οποίες προβλέπονται, υπάρχουν μόνο 2 μόνιμοι γιατροί και ένας επικουρικός. Όσες προσπάθειες και αν καταβάλουν, προφανώς και δεν προλαβαίνουν να κάνουν όλες τις τομογραφίες. Έτσι, υπάρχουν ώρες που η μαγνητική και η αξονική τομογράφη του νοσοκομείου μένουν αδρανείς και κάποιες εξετάσεις στέλνονται σε άλλες δομές. Ανάλογα προβλήματα, λιγότερα ή περισσότερα αντιμετωπίζουν και άλλα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας. Το ΕΚΑΒ παραμένει υποστελεχωμένο και τα περιστατικά, ειδικά στα νησιά με τη μεταφορά ασθενών, ακόμα και σε καρότσες αγροτικών γίνονται θέμα στα δελτία ειδήσεων. Άραγε, πού πήγε το μεγάλο όραμα του αείμνηστου Γεώργιου Γεννηματά, ο οποίος θέλησε να κάνει τη δημόσια υγεία προσιτή σε όλους τους Έλληνες? Εμείς θα ζητήσουμε την απάντηση των ειδικών, όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Οι ευθύνες άλλωστε είναι διαχρονικές.
Θέλουμε απλά να χτυπήσουμε το καμπανάκι και μέσα από την κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων να βρούμε κάποια λύση. Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό και γι' αυτό επιβάλλεται να είναι δημόσιο, έτσι ώστε οι Έλληνες να δέχονται τις απαραίτητες υπηρεσίες για την υγεία τους με αξιοπρέπεια και χωρίς να αντιμετωπίζονται οι περισσότεροι ως πολίτες ενός κατώτερου Θεού. Κύριε Παπα-Νικολάου, θα αρχίσω με εσάς. Θέλω να αρχίσουμε από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Θέλω να μου πείτε ποια είναι τα αιτήματά σας. Τα ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που είδαμε, αλλά θέλω να μας τα μεταφέρετε και εσείς προσωπικά. Ναι. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, 29 και 30 Νοεμβρίου 2023, 48-ωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία των νοσοκομειακών γιατρών σε όλη τη χώρα. Αύριο θα γίνουν δράσεις με συγκεντρώσεις ανατόπους. Για την Αττική αύριο το πρωί θα υπάρχει μοτοπορία των νοσοκομειακών γιατρών από τον Πειραιά προς το κέντρο σε διάφορα νοσοκομεία. Το απόγευμα υπάρχουν διάφορες συγκεντρώσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά. Θα υπάρχει και στο Περιστέρι για τη Δυτική Αθήνα για να συμπαρασταθεί ο κόσμος στους εργαζόμενους των νοσοκομείων. Και επίσης την Πέμπτη, εκτός από την απεργία της ΟΕΝΓΕ, η οποία θα συνεχίζεται, θα πει και ο Μιχάλης, υπάρχει 4-ωρη στάση εργασίας πανελλαδική της ΠΟΕΔΗΝ και όλοι καλούμε 12 το μεσημέρι σε συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Υγείας. Πάμε τώρα και τα αιτήματα. Επειδή δεν είναι τα συνήθεια αιτήματα που συνήθως έχουμε σε κάποιες τυπικές κινητοποιήσεις, γι' αυτό είπα και πριν ότι η απεργία μας είναι προειδοποιητική. Θα έχουμε και συνέχεια δηλαδή, γιατί έτσι επιβάλλεται. Τα αιτήματα είναι αιτήματα έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να διασωθεί το σύστημα δημόσιας περίθαλψης που κινδυνεύει με πλήρη λειτουργική κατάρρευση και να ενισχυθεί έτσι ώστε να προσφέρει πραγματικά δημόσια δωρεάν και ισότιμη περίθαλψη σε όλο τον πληθυσμό. Είναι αιτήματα έκτακτης ανάγκης αν θέλουμε να διασωθεί η δημόσια περίθαλψη. Γι' αυτό ακριβώς λέμε όλα επί δύο. Διπλασιασμός του προσωπικού. Το οποίο συμπεριλαμβάνει, διπλασιασμός του μόνιμου προσωπικού, το οποίο συμπεριλαμβάνει το όλο ΕΣΥ, μην ξεχνάμε, το όλο ΕΣΥ δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία, είναι τα κέντρα υγείας, είναι τα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, είναι τα περιφερειακά ιατρία και είναι και το ΕΚΑΒ. Διπλασιασμό λοιπόν. Και τα κέντρα υγείας. Τα είπα, ναι. Διπλασιασμό λοιπόν του προσωπικού, που συμπεριλαμβάνει και τις μονιμοποιήσεις όλων των έκτακτων συμβασιούχων που είναι σε κατάσταση ομοιρίας. Δεύτερον, διπλασιασμός των αποδοχών. Αυτό δεν είναι συνταχνιακό αίτημα και δεν αφορά μόνο τους γιατρούς. Προσέξτε, καλά, οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα είναι χαμηλότεροι σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και ένας από τους λόγους που με την αύξηση του κόστου ζωής διάφοροι συνάδελφοι παρετούνται για να πάνε να ζητήσουν την τύχη τους στο εξωτερικό ή στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά είναι και για το υπόλοιπο προσωπικό. Οι μισθοί των νοσηλευτών, για παράδειγμα, στην Ελλάδα είναι και αυτοί εξευτελιστικοί. Οι μισθοί των διασωστών του ΕΚΑΒ είναι επίσης εξευτελιστικοί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Θυμάστε την ιστορία που είχε γίνει το καλοκαίρι στην ΚΟ, που δεν υπήρχε ασθενοφόρο, που είχαν βάλει την άρρωστη σε μια καρότσα αγροτικού. Τα θυμάστε αυτά, έτσι. Όλα αναλυτικά. Ναι, μετά και άλλα τέτοια περιστατικά. Ναι, απλώς το λέω σαν παράδειγμα. Μετά λοιπόν από αυτό το περιστατικό, η πολιτεία και για προπαγανδιστικούς λόγους, ίσως και για να αμυνθεί επικοινωνιακά, είπε ότι να, ορίστε, ας έρθει ένας διασώστης στην ΚΟ για τρεις μήνες, αλλά δεν έρχεται κανένας. Πώς να πάει ο διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ μέσα στην αιχμή της τουριστικής περίοδου τρεις μήνες το καλοκαίρι με μισθό 800 ευρώ το μήνα. Μπορεί να ζήσει άνθρωπος που θα έρθει ας πούμε από την Αθήνα στην ΚΟ στην αιχμή της τουριστικής περίοδου με 800 ευρώ μισθό το μήνα. Με 800 ευρώ και το με μήνα. Τα ενίκια να είναι 5. Μα ακριβώς όπως το λέτε κυρία Πολύζου. Με 800 ευρώ το μήνα στην αιχμή της τουριστικής περίοδου στην ΚΟ και σε άλλους τέτοιους τουριστικούς προορισμούς. Δεν θα βρει να μείνει ούτε ο προλοξαπλός στην παραλία. Όχι, θα βρει σπίτι. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι οι μισθοί πρέπει να διπλασιαστούν. Και τρίτον, πρέπει να διπλασιαστεί η χρηματοδότηση. Κοιτάξτε, οι διαρροές από το καινούργιο σχέδιο προϋπολογισμού του 2024, το οποίο θα συζητηθεί στη Βουλή σε λίγες μέρες, λένε ότι η κρατική επιχορήγηση προς τις δημόσιες μονάδες υγείας για τις λειτουργικές του δαπάνες θα είναι 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να μιλάμε
για διάσωση και για ενίσχυση του δημόσιου συστήματος περίθαλψης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες, όχι για πολυτέλειες, αυτό το ποσό πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Και πρέπει να διπλασιαστεί για να είναι προς το λόγο ότι όλα αυτά που ακούτε περί το ΕΟΠΗ καλύπτει τα νοσήλια των ασφαλισμένων του και τι θέλουν, και αυτά όλα είναι fake, είναι ψέματα. Δεν ισχύουν δηλαδή. Όχι βέβαια. Ο ΕΟΠΗ δεν πληρώνει πρακτικά ποτέ αυτά που χρωστάει στα δημόσια νοσοκομεία. Ο ΕΟΠΗ άρχισε να λειτουργεί το 2012. Τα χρέη του ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία για την νοσηλεία των ασφαλισμένων, έτσι. Της πρώτης εξαετίας λειτουργίας του ΕΟΠΗ, τα οποία ήταν συνολικά 8 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν διαγραφτεί από τις κυβερνήσεις με μία μονοκονδυλιά. Τα μισά τα διέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα μισά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, το θέμα είναι το εξής, ότι ο πολίτης πληρώνει φόρους και έχει την απέτηση ένα μέρος από τους φόρους που πληρώνει να πηγαίνει στη δημόσια περίθαλψη. Πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές περίθαλψης και αυτά τα χρήματα που πληρώνει ο πολίτης δεν καταλήγουν στη δημόσια περίθαλψη. Δεν καταλήγουν. Ληστεύονται από το κράτος και πηγαίνουν προς άλλες κατευθύνσεις. Και ένα τελευταίο για να μην κουράζω. Ακόμα και από αυτό το ποσό που φαίνεται θεωρητικά ότι κατευθύνεται προς τη δημόσια περίθαλψη, αν δεν κατευθύνεται κατά ένα μεγάλο μέρος, κατευθύνεται με διάφορους παράπλευρους τρόπους προς διάφορους τυχάρπαστους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα της περίθαλψης. Και δεν πηγαίνουν στο εθνικό σύστημα. Παράδειγμα χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρατε πριν στο ρεπορτάζ σας, που ήταν πάρα πολύ τεκμηριωμένο και συγχαρητήρια στο εισαγωγικό, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στο τμήμα αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας του νοσοκομείου της Νίκαιας, που είναι το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη χώρα σε αριθμό επισκεψιμότητας επειγόντων περιστατικών, σύμφωνα και με τα καινούργια στοιχεία. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Αντί το κράτος να προσλάβει γιατρούς που ζητάμε εδώ και μήνες, να προκηρύξει 5 τουλάχιστον θέσεις επιμελητών Α, δεν έχει προκηρύξει ούτε μία. Αντί να το κάνει αυτό, τι κάνει? Ενώ στη Γενική Εφημερία που έχουμε σήμερα, για παράδειγμα, το νοσοκομείο έχει Γενική Εφημερία σήμερα, έτσι. Δύο επιμελητές Α που χρειάζονται για την εφημερία έχουν για το κράτος κόστος, προσέξτε, 178 συν 178 ευρώ, πόσο κάνει, αν δεν κάνω λάθος, κάνει 300, κάτι παραπάνω από 356 ευρώ, κάπου εκεί. Το οποίο είναι μειχτό κόστος, τόσο θα πληρώνει το κράτος, μειχτά. Αντί να τους προσλάβει, ξέρετε τι κάνει. Προσπαθεί να κάνει σύμβαση με μία ιδιωτική εταιρεία που θα είναι ιντερνετική διάγνωση, να μην είναι γιατρός εκεί, να παίρνει τις εικόνες μέσω ίντερνετ και να στέλνει διαγνώσεις με mail από αλλού. Ποιος θα τις κάνει αυτές τις διαγνώσεις, κύριε Παπα-Νικολάου? Προσέξτε τώρα, είπατε προηγουμένως 120 με 130 αξονικές στη Γενική Εφημερία, έτσι δεν είναι? Εσείς το είπατε και είναι σωστό. Δεν είναι 120-130 οι εξετάσεις. 120 με 130 είναι οι ασθενείς. Ένας ασθενής όμως μπορεί να κάνει παραπάνω από μία αξονική τομογραφία. Για παράδειγμα, ένας πολυτραυματίας. Και να κλείσουμε για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Γιαννάκο. Θα κάνει, προσέξτε, θα κάνει 5 αξονικές στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Θα κάνει εγκεφάλου, αυγενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, θώρακος, άνω και κάτω κοιλιάς. Και λέει τώρα η διοίκηση, με την συμβουλή της κυβέρνησης προφανώς και την ευθύνη της κυβέρνησης, θα δίνω στην ιδιωτική εταιρεία 18,90 ευρώ το κομμάτι την εξέταση για διάγνωση. Δηλαδή, θα δίνει 3.800 ευρώ κρατικό χρήμα στην εφημερία, αντί να προσλάβει γιατρούς που θα του κόστιζαν 376 ευρώ. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό, γιατί γίνεται αυτό? Αυτό είναι η απόδειξη ότι και από αυτά τα 2,86 δισεκατομμύρια ευρώ που λέει η κυβέρνηση θα δώσει για λειτουργικές δαπάνες, μόνο ένα πολύ μικρό μέρος θα πάει στις δημόσιες δομές περίθαλψης. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος κατευθύνεται με παράπλευρους τρόπους προς αυτές τις κατευθύνσεις. Το καταλάβατε τι λέμε? Αυτά γίνονται και πρέπει και ο κόσμος να πάρει και αυτός την ευθύνη του, να μας συμπαρασταθεί, γιατί ο αγώνας αυτός δεν είναι συντεχνιακός. Είναι για το δικαίωμα, το στοιχειώδες του ελληνικού λαού σε δημόσια δωρεάν σύγχρονη και ισότιμη περίθαλψη. Και νομίζω ότι είναι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, το λέμε συνεχώς, να το δείξουμε και στην πράξη. Κύριε Γιαννάκο, σε εσάς έρχομαι, το ίδιο ερώτημα ισχύει και για εσάς. Προσυπογράφω όλα όσα είπε ο κύριος Παπα-Νικολάου. Για άλλη μια φορά, αύριο και μεθαύριο κινητοποιούμαστε προκειμένου
να εκφράσουμε την αγωνία μας για το μέλλον της δημόσιας υγείας, που δυστυχώς βρίσκεται σε λειτουργικό αδιέξοδο, αφού η κυβέρνηση δεν προτίθεται να δώσει λεφτά προκειμένου να επιληθούν τα δύο μείζωνα προβλήματα που είναι η υποχρηματοδότηση και η υποστελέχωση. Εμείς φέτος το χειμώνα καλούμαστε να τα βγάλουμε πέρα με 3.000 λιγότερο προσωπικό σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε μηδενικές προσλήψεις και κάθε μήνα αποχωρούν 200 με 300 υπάλληλοι από τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί βγαίνουν όλοι σε σύνταξη, οι περισσότεροι αποχωρούν λόγω των δυσμενών συνθήκων εργασίας, το επισήμανε και ο Πάνος πριν, αλλά και λόγω των χαμηλών αμοιβών. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πια δεν είναι ελκυστικό. Προτιμούν οι συνάδελφοί μας να δουλέψουν στο εξωτερικό με πολύ καλύτερες αμοιβές, προτιμούν να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό και φεύγουν από το σύστημα. Δεν πρόκειται λοιπόν να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό με αυτούς τους μισθούς. Δεν είναι ζήτημα μόνο δικής μας επιβίωσης και λόγω των, έτσι, του αυξημένου κόστους που υπάρχει τώρα διαβίωσης με την ακρίβεια. Είναι ζήτημα επιβίωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με 1.850 ευρώ γιατρός και με 800 ευρώ νοσηλευτή ή διασώστη δεν πρόκειται να βρεις. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι τα νησιά μας αλλά και άλλες, οι οποίες είναι πανάκριβες για να ζήσει κάποιος. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι ακόμη και στην Αττική, όταν η κυβέρνηση έκανε προκήρυξη διασωστών επικουρικών, επειδή οι άνεργοι διασώστες είναι κυρίως από τα ΙΕΚ, τα περιφερειακά του ΕΚΑΒ, δεν καλύφθηκαν οι θέσεις και από τις 200 θέσεις προκήρυξης καλύφθηκαν μόνο 100. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει. Μήπως όμως, κύριε Γιαννάκο, θα έπρεπε οι απεργιακές κινητοποιήσεις να είναι περισσότερες μέρες για να είσαι ακουστείτε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση? Ακούστε με λίγο. Εμείς είμαστε υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργούμε σε 24-ωρη βάση. Υπό ποιες συνθήκες όμως, κύριε Γιαννάκο? Έχει σημασία όμως υπό ποιες συνθήκες λειτουργείτε? Κυρία Πολύζου, αφήνουμε προσωπικό ασφάλειας και καμιά φορά δεν φτάνει κάποιος να απεργήσει λόγω των σοβαρών ελλείψεων που έχουμε. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι είμαστε όλοι προσωπικό ασφάλειας. Και για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία στην εφημερία, για να μην πεθάνουν οι ασθενείς. Πεθαίνουν με άλλους τρόπους όμως, με τις ενδονούς. Ακούστε με λίγο να τελειώσω. Μάλιστα. Σήμερα τα νοσοκομεία έχουν ληξει πρόθεσμες υποχρεώσεις 1,2 δις ευρώ. Δεν έχουν σε πολλές περιπτώσεις να βάλουν ούτε καρφί στον τοίχο. Είδατε τις τελευταίες εικόνες με νοσοκομεία που είναι σε άθλια κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες υγείας. Στη χώρα μας είναι 5% του ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2 μονάδες πάνω. Εάν λοιπόν δεν αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες υγείας, συνεχώς θα υποβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο πολίτης θα καλείται να βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Το 40% των δαπανών σήμερα είναι ιδιωτικές δαπάνες. Έχουμε το υψηλότερο ύψος ιδιωτικών δαπανών στην Ευρώπη. Και αυτό το νούμερο συνεχώς θα αυξάνει, γιατί όπου υποχωρεί ο δημόσιος τομέας, έρχεται ο ιδιωτικός τομέας και καλύπτει τα κενά. Πριν από λίγες μέρες ήρθε στη δημοσιότητα μία έρευνα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Έλεγξε 15 νοσοκομεία για νοσοκομιακά μικρόβια και βρέθηκαν και στα 15 πολυανθεκτικά νοσοκομιακά μικρόβια, η κλεψιέλα, που είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Γιατί, για τον ασθενή, γιατί βρέθηκε αυτό? Όχι μόνο για την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών, όπως συνηθίζουν να λένε, γιατί οι συνθήκες νοσηλείας των ασθενών πια, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, της έλλειψης καθαριότητας, των ράντσων, των ασθενών που νοσηλεύονται σε διασπορά, σε άλλες κλινικές, είναι επισφαλής. Αυτά όλα για να διορθωθούν χρειάζεται πολιτική βούληση. Να πούμε όμως, κύριε σήμερα, Γιαννάκο, ότι προσβάλλεται το 13% των ασθενών, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι στο 5%. Αυτό δείχνει και το επίπεδο νοσηλείας. Δεν φτάνουμε, είμαστε λίγοι υγειονομικοί, είναι λίγα τα χρήματα που δίνουν. Οι νοσοκομιακές λοιμώξεις όμως. Και να πω και το τελευταίο και κλείνω, η κυβέρνηση ανακοίνωσε προσλήψεις για το 2024, 6.500. Με τους ρυθμούς που δουλεύει το ΑΣΕΠ, ξέρετε πότε θα έρθουν στα νοσοκομεία αυτή? Σε 5 χρόνια, το 2030. Μέχρι τότε εμείς τι θα κάνουμε? Επικουρικό προσωπικό δεν προσλαμβάνουμε. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι θα απεργείτε μόνο μία μέρα. Στους γιατρούς, ξέρει ο Πάνος καλύτερα από μένα, ότι γίνονται προκηρύξεις
Βγαίνουν όλες άγονες, παραιτούνται οι γιατροί λόγω των χαμηλών μισθών, των δυσμενών συνθηκών εργασίας και όταν καλύπτεται κάποια θέση, καλύπτεται από υπηκουρικό μόνιμη ή από γιατρό άλλο νοσοκομείο. Όταν γίνεται ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού, όταν η κυβέρνηση δεν μονιμοποιεί τους συμβασιούχους που το έταξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην πανδημία και ακόμη είναι σε ομοιρία, μην περιμένετε να φτιάξει η δημόσια υγεία. Ο τελευταίος δυστυχώς θα κλείσει την πόρτα. Και αυτό θα είναι σε βάρος των ασθενών. Λοιπόν, θα έρθω σε σένα, Αλεξίας Βόλου. Μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό, μιας και είμαστε συνάδελφοι. Είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ιατρικό ρεπορτάζ και στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ, πάνω από 15 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να μου πεις, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με το ιατρικό ρεπορτάζ, ακούς τα ίδια και τα ίδια. Έχει αλλάξει από τότε που έχεις αρχίσει το ιατρικό ρεπορτάζ? Και αν ναι, τι? Το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης και το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι μεγάλο και μάλιστα τώρα είναι ίσως και μια ευκαιρία, μια και πήραμε σαν χώρα την επενδυτική βαθμίδα, να σταματήσουμε να έχουμε μνημονιακούς προϋπολογισμούς για την υγεία, διότι τους είχαμε όταν ήμασταν στα μνημόνια. Τώρα πια υποτίθεται ότι είμαστε σε μια τροχιά ανάπτυξης, άρα θα πρέπει εκ των πραγμάτων η υγεία να χρηματοδοτηθεί καλύτερα. Επιπλέον είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι τα προβλήματα της μη καταγραφής, του πόσους ασθενείς έχουμε με καρδιοπάθειες, πόσους ασθενείς έχουμε με καρκίνους, να μπορούμε να προβλέπουμε, να έχουμε διασυνδέσει τα νοσοκομεία και την υγεία με όλους τους κύκλους της υγείας με τα πανεπιστήμια, να μπορούμε να βγάζουμε τους επιστήμονες που χρειαζόμαστε, διότι όντως, εκτός του drain-brain που έχουν φύγει και εξακολουθούν να φεύγουν, έχουμε και τις εσωτερικές μεταναστεύσεις και μετακινήσεις από το δημόσιο τομέα για τον ιδιωτικό και έχοντας κάνει πολλά ρεπορτάζ με γιατρούς που υπήρξαν εμβληματικοί γιατροί δημοσίων νοσοκομείων του Άγιου Σάβα και αλλού. Όταν ρωτάω τον γιατρό που έφυγε για να πάει σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μου λέει «Δεν άντεξα άλλο, φοβήθηκα κάποια στιγμή ότι θα γίνει από την εξάντληση ανθρώπινο λάθος και δεν ήθελα να έχει από κάτω την υπογραφή μου». Μάλιστα. Είναι μια φράση που την έχω ακούσει πολλές φορές. Ακούμε διαρκώς για τις συλλήψεις που υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες, κύριε Παπανικολάου. Θέλω να ρωτήσω, πώς καλύπτονται οι ανάγκες ενός νοσοκομείου? Πριν όμως μου απαντήσετε και σας δώσω το λόγο, θέλω να πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει και επιστρέφουμε. Καλημέρα. Πρέπει να πω κάποια πράγματα, γιατί κάπως σκάω. Και κάποιοι ίσως πρέπει να τα ακούσετε, πρέπει να τα γνωρίζετε και κάποιοι ίσως πρέπει να τα βάλετε στο μυαλό σας, γιατί μπορεί να σας χρειαστούν. Δεν ξέρω αν έχετε επαφές με ειδικευόμενους γιατρούς. Ας μιλήσω για την Ελλάδα. Ξέρετε τι θα πει ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα? Έχετε εικόνα τι θα πει ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα? Ειδικευόμενος γιατρός στην Ελλάδα έχει να πει 32 ώρα σερί, πολλές φορές 3 και 4 μέσα στην εβδομάδα. Που αυτό τι σημαίνει? 32 ώρες άυπνος, 32 ώρες μέσα στο στρες, 32 ώρες χωρίς να μπορέσεις να βγεις, να πας στο σπίτι σου, να κάτσεις, να ηρεμήσεις. 32 ώρες που είσαι αντιμέτωπος με πόνο, ανθρώπινο πόνο, που πρέπει να σπεύσεις να βοηθήσεις στο 100% σου, ό,τι και να σου συμβαίνει στη ζωή σου, δεν έχει σημασία. Μπορεί πριν να έχει πεθάνει η μάνα σου, μπορεί πριν να σε έχει χωρίσει η σχέση σου, μπορεί πριν χίλια δυο. 32 ώρες μπροστά σε εμετούς, 32 ώρες μπροστά σε αίματα να πέφτουν πάνω σου, ασθενείς να σε βρίζουνε, να σου λένε ότι εγώ σε πληρώνω, θα με δεις τώρα. Και την ώρα που πας έστω λίγο να κλείσεις τα μάτια σου, να σε παίρνει τηλέφωνο στις 4 το ξημέρωμα η νοσηλεύτρια των επιγόντων και να σου λέει «Γιατρέ, κατέβα γρήγορα, ήρθε ένα ΕΚΑΒ και έφερε έναν 15χρονο με τροχαίο ατύχημα και αιμορραγή». Και εσύ να πρέπει να τρέξεις, ταυτόχρονα θες να γελάσεις και να κλάψεις μαζί, γιατί εκεί που προσπάθησες λίγο να ξεκουραστείς, πρέπει απλά να βάλεις τη λευκή ποδιά σου, να τρέξεις, να σπεύσεις γρήγορα, να αφήσεις πίσω σου οτιδήποτε υπάρχει στο μυαλό σου, κούραση, στεναχώρια, αναταραχή από οποιοδήποτε θέμα υπάρχει στη ζωή σου, και να πρέπει να πας να δώσεις το 100% του εαυτού σου για να σώσεις έναν άνθρωπο. Ωραία. 32 ώρες. 32 ώρες. Οι οποίες είσαι αντιμέτωπος με ανθρώπινο πόνο,
είσαι αντιμέτωπος με το ξεκάθαρο burnout που μπορεί να βιώσεις και υπάρχει και βιβλιογραφία πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό το θέμα, το burnout των γιατρών στις εφημερίες και το burnout αυτό των γιατρών ως τι μεταφράζεται, ως κατάθλιψη, μιζέρια, ξεσπάσματα, διπολικές διαταραχές ή γενικά συμπεριφορές οι οποίες φυσιολογικά σε ένα άτομο που δεν ήταν σε αυτή τη δουλειά τα εμφανίζει. Δηλαδή λίγο σκεφτείτε τον άλλον τι δουλειά κάνει, σκεφτείτε λίγο πώς είναι, πώς λειτουργεί και τι κακό κάνει αυτό το περιβάλλον σε έναν άνθρωπο. Γιατί μην ξεχνάς, εσύ που έρχεσαι στα επίγοντα, εσύ που φέρνεις έναν άνθρωπο στα επίγοντα, έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο να σε αντιμετωπίσει. Έχεις έναν άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί πέρα ασταμάτητες ώρες, τρομακτικά ωράρια για να βοηθήσει εσένα. Και αναλογίστηκες ποτέ τι αντίκτυπο έχει αυτή η ζωή που κάνει ο ειδικευόμενος στη ζωή του τη δική του, στην προσωπική του ζωή, στην ψυχολογία του, στον οργανισμό του. Αναλογίστηκες, πες μου, αναλογίστηκες εσύ που έρχεσαι στα επίγοντα και απαιτείς ο γιατρός που είναι να σε δει επειδή η παρανυχίδα σου βγήκε χθες και την τράβηξες και αιμορραγή. Αναλογίστηκες τι κάνει αυτός ο ειδικευόμενος. Κύριε Παπανικολάου, είστε και εσείς γιατρός. Είδαμε τον ειδικευόμενο γιατρό να αναρτεί το βίντεο αυτό στο TikTok και έχει γίνει viral. Να. Είναι όπως αυτά λέει που περιέγραψε ο συνάδελφος είναι αυτά που είναι η πραγματική, αμήλικτη πραγματικότητα. Όταν έκανα την πρώτη μου εφημερία στο νοσοκομείο, 25 χρονών, έτσι. Η πρώτη μου εφημερία στο νοσοκομείο, στις 3 το πρωί, την πρώτη μέρα, την πρώτη εφημερία που ήμουν στο νοσοκομείο, ήμουνα μόνος μου στα επίγοντα και έπρεπε να ενημερώσω γονείς ότι το παιδί τους χάθηκε. Ήμουνα 25 χρονών. Αυτά εμάς, ξέρετε, μας τυχιώνουν, έτσι. Μας τυχιώνουν, τα θυμόμαστε όλη μας τη ζωή. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που περιέγραψε ο συνάδελφος είναι και μια τρομερή υπερκόπωση, η οποία έχει και ένα πρόσθετο μειονέκτημα, προσέξτε. Ενώ οι ειδικευόμενοι είναι εργαζόμενοι και εκπαιδευόμενοι γιατροί ταυτόχρονα, έτσι. Δηλαδή, πρέπει εκτός από την εργασία να παίρνουν και την κατάλληλη εκπαίδευση. Υπάρχει αυτή η κατάλληλη εκπαίδευση σε αυτή την χώρα? Πώς να πάρουν την κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί τους ειδικευόμενους γιατρούς εκπαιδεύουν εμείς, οι ειδικευμένοι γιατροί, έτσι. Σε τμήματα τα οποία είναι υποστελεχωμένα και οι ειδικευμένοι γιατροί τρέχουν και δεν φτάνουν για να καλύψουν τα στοιχειώδη, πώς να εκπαιδευτούν οι ειδικευόμενοι? Δηλαδή, ουσιαστικά η υποστελέχωση που υπάρχει θίγει και την ιατρική εκπαίδευση. Και γι' αυτό, για όλους αυτούς τους λόγους, ξανακορυφώνεται δυστυχώς η μεγάλη πληγή της χώρας, που είναι η φυγή των νέων πτυχιούχων στο εξωτερικό. Πρέπει να πούμε εδώ για να διαλύουμε διάφορους μύθους, έτσι. Οι πτυχιούχοι των δημόσιων ελληνικών ιατρικών σχολών είναι περιζήτητοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στη Γαλλία και σε όποια χώρα θέλουν. Τους παρακαλάνε να πάνουν να κάνουν εκεί ειδικότητα. Και γι' αυτό πολύ, πάρα πολύ δυστυχώς, αμέσως μετά το πτυχίο φεύγουν, πηγαίνουν στο εξωτερικό να κάνουν εκεί την ειδικότητά τους εξ αρχής και αυτοί συνήθως δεν επιστρέφουν ποτέ. Και δυστυχώς το κράτος, όπως ακούσατε και πριν, αλλά και όπως συμπληρώνω και εγώ, κάνει ό,τι μπορεί για να τους διώξει. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που υπόθηκε προηγουμένως για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς γιατί μιλάμε. Προσέξτε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επίπτωση ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Πολύ σωστά είπατε. Ας δούμε τους λόγους. Ο λόγος ο κύριος, που δεν το λέει κανένας από διάφορους επίσημους που μιλάνε επισήμως εκπροσώπους κράτους, μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου κλπ., είναι ο εξής ένας. Προσέξτε. Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις παρεπιδημούν κυρίως μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Εκεί οφείλονται σε μια ειδική κατηγορία μικροβίων που είναι γκραμ αρνητικά βακτήρια. Η κλεψιέλα που είπε προηγουμένως ο Μιχάλης, η ψευδομονάδα και κάποια τέτοια μικρόβια. Αυτά τα μικρόβια ούτε κολυμπάνε, ούτε περπατάνε, ούτε πετάνε. Ο μόνος τρόπος να μεταδοθούν από τον ένα ασθενή στον άλλον είναι με τα χέρια του προσωπικού. Γι' αυτό η Διεθνής Ιατρική Οδηγία, το guideline, τι είναι? Στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε κάθε βάρδια, προσέξτε, σε κάθε βάρδια, η αναλογία νοσηλευτών προς ασθενείς θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη του ένα. Αυτό τι σημαίνει? Σε κάθε βάρδια ο νοσηλευτής, μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, θα πρέπει να έχει χρεωμένο μόνο έναν ασθενή
να μην ακουμπάει άλλον ασθενή και να υπάρχει και ένας τουλάχιστον νοσηλευτής κίνησης που δεν θα έχει χρεωμένο κάποιο συγκεκριμένο ασθενή, αλλά θα βοηθάει στη βαρδιά τους υπόλοιπους νοσηλευτές. Αυτό σημαίνει αναλογία μεγαλύτερη του ένα. Έλα όμως που με τις τραγικές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού που έχουμε, υπάρχουν βάρδιες στις μονάδες συστατικής θεραπείας που αυτή η αναλογία αντί να είναι μεγαλύτερη του ένα είναι 0,4 και 0,3, δηλαδή ένας νοσηλευτής στη βάρδια ανά τρεις ασθενείς. Πώς να μην μεταδοθούν τα ενδονοσοκομιακά ανθεκτικά μικρόβια από τον έναν διασωληνωμένο ασθενή στον άλλον? Δεν υπάρχει κανένας μαγικός τρόπος. Ένας είναι ο τρόπος. Η στελέχωση με το επαρκές νοσηλευτικό προσωπικό. Και, εν πάση περιπτώσει, τώρα, αυτό που ρωτήσατε είναι τι θα γίνει, τι μας λείπει, τι κάνουμε. Καλά, για κάνουμε. Τις ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες, έθεσε το ερώτημα. Κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε. Θα βάλουμε μία άνω τελεία, κύριε Παπανικολάου. Θα με πιέζουν να πάω εδώ και ώρα σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς σε πολύ πολύ θα είμαστε ξανά στην παρέα σας. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα δώσω το λόγο στον κύριο Γιαννάκο, διότι θα πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Κύριε Γιαννάκο, έρχομαι σε εσάς. Κοιτάξτε. Λέγαμε λοιπόν για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις ειδικότητες και πώς μπορούν αυτή τη στιγμή να καλύπτονται οι ανάγκες ενός νοσοκομείου. Κοιτάξτε, λόγω των ελλείψεων που έχουμε σε προσωπικό, το 40% των χειρουργικών αιθουσών σήμερα είναι κλειστές. Είναι ανεπτυγμένες χειρουργικές αίθουσες και είναι κλειστές λόγω έλλειψης γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να περιμένουν 2 και 3 χρόνια να χειρουργηθούν. Τα περισσότερα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν μετατραπεί σε κέντρα διακομιδών. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν λόγω των ελλείψεων γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού παραϊατρικού, ούτε απλές περιπτώσεις ασθενών και τις διακομίζουν στα μεγάλα νοσοκομεία της περιφέρειας, στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα ράντζα, τα οποία είναι απαράδεκτα σε πολλά από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής και της περιφέρειας. Είναι και αυτός ένας λόγος που μεταδίδονται νοσοκομιακές λοιμώξεις. Γιατί ένας χειρουργημένος ασθενής, πολυτραυματίας, ο οποίος βρίσκεται σε μια κλινική, όταν νοσηλεύονται ασθενείς οι οποίοι είναι σε ράντζα, χωρίς καθαριότητα, χωρίς να υπάρχει βοηθητικό προσωπικό, με τους εργολάβους να ενερώνουν τα υλικά, με αυτούς που απασχολούν τους εργολαβικούς εργαζόμενους, με πολύ λίγους και με 3,60 που λαμβάνουν ως μισθούς, αυτό είναι μια αιτία μετάδοσης νοσοκομιακών λοιμώξεων. Και ταυτόχρονα, χάσαμε 100 κλίνες ΜΕΘ, έκλεισαν σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι λειτουργούσαν σχεδόν 1.000 κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία και φέτος λειτουργούν 895 αυτή τη στιγμή. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε εντατικολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό. Φέτος λοιπόν θα δούμε ξανά, εάν δεν ληφθεί μέρη να αναπροσληφθεί προσωπικό, να ανοίξουν ξανά τα κρεβάτια διασωληνωμένος ασθενής εκτός ΜΕΘ. Και θέλω να προσθέσω ότι είναι απαράδεκτο για όλη τη Βόρειο Ελλάδα να έχουμε μόνο 8 κλίνες ΜΕΘ για παιδιά. Ένα παιδί δηλαδή, σήμερα οι 8 κλίνες ΜΕΘ που είναι στο Ιπποκράτειο για παιδιά είναι γεμάτοι. Ένα παιδί από την Κομωτινή όταν θέλει ΜΕΘ θα πρέπει να έρθει στην Αττική. Και είδατε πέρυσι τι συνέβη με τα ασθενοφόρα που χάλαζαν στον δρόμο, με παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από τη Δυτική Μακεδονία στην προσπάθειά τους να διεκομιστούν στην Αττική ή στην Πάτρα για να βρουν ΜΕΘ για να νοσηλευτούν. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Επιτέλους θα πρέπει να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία και με προσωπικό και με χρηματοδότηση, εάν θέλουμε να παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει. Πριν σας αποδεσμεύσω, κύριε Γιαννάκο, θέλω να μου πείτε για την πρόταση που κάνατε στον κύριο Χρυσοχοίδη στα παροπολιτικά που έδωσε, το είπε και ο ίδιος δηλαδή, να γίνονται, ας πούμε, οι προσλήψεις χωρίς να περιμένουν το ΑΣΕΠ. Εμείς δεν είπαμε χωρίς ΑΣΕΠ οι προσλήψεις. Να περιμένουν χωρίς να περιμένουν το ΑΣΕΠ. Εμείς λέμε ότι είναι απαράδεκτο το ΑΣΕΠ να καθυστερεί 5 χρόνια να κάνει τις προσλήψεις. Η διαδικασία μιλάμε ότι είναι πολυδέδαλη. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω
τι γίνεται εκεί πέρα και καθυστερούν τόσο πολύ καιρό. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος, αυτό είναι της κυβέρνησης με το ΑΣΕΠ, προκειμένου να εξετάζονται γρήγορα οι αιτήσεις και εντός του έτους να βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι οριστικοί πίνακες και να πιάνουν δουλειά οι συνάδελφοι. Και ταυτόχρονα, εάν θέλουμε να έχουμε προσωπικό, πρέπει να υπάρχει ετήσιο πρόγραμμα μόνιμων προσλήψεων, προκειμένου σήμερα να έρχονται η προκήρυξη του προηγούμενου έτους ή του προπροηγούμενου, του χρόνου να έρχεται η προκήρυξη του προηγούμενου έτους, δηλαδή να έχουμε μια συνεχή ροή προσλήψεων, αφού θα έχουμε και κάθε χρόνο προσλήψεις στη δημόσια υγεία. Τώρα τι έγινε. Είχαμε μια προκήρυξη το 2019, 4.000 ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα θα έχουμε το 2025 μια νέα προκήρυξη, το 24 συγγνώμη, μια νέα προκήρυξη. Έτσι, όταν χάνεις 300 υπαλλήλους το μήνα, δεν μπορείς να καλύψεις τα κενά. Το αντιλαμβάνει το καθένας. Και δεν παίρνουν και επικουρικό προσωπικό για δημοσιονομικούς λόγους. Υπάρχουν ενεργείς πίνακες σήμερα με νοσηλευτικό προσωπικό που περιμένει να διοριστεί, δεν τους ενεργοποιούν γιατί το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών δεν δίνει χρήματα προκειμένου να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση. Είναι πολιτικό το ζήτημα, δημοσιονομικό. Δεν είναι ζήτημα δηλαδή... Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Κιαννάκο. Να σας καλό κουράγιο να ευχηθούμε εμείς από εδώ και καλό αγώνα για άλλη μια φορά. Λοιπόν, Αλεξία, θα έρθω σε σένα. Είπαμε, είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ιατρικό ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για τις έλλειψεις που υπάρχουν στις ειδικότητες? Στις ειδικότητες το πρόβλημα έχει και μια ιδιαίτερη γεωγραφία. Είναι πολλά τα χρόνια με τις ελλείψεις. Οι ελλείψεις των ειδικοτήτων είναι λίγο διαφορετικές στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα νοσοκομεία και λίγο διαφορετικές στην περιφέρεια. Έχουμε πολύ σοβαρές ελλείψεις, όπως ξέρουμε, και σε παθολόγους, έχουμε σε ακτινολόγους, έχουμε ο παθολόγος υπόψη είναι εκείνη η ειδικότητα που είναι και λίγο, περνάει μέσα του ο κορμός του νοσοκομείου, είναι χρήσιμο σε πάρα πολλά κομμάτια. Είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι μόνο οι κακές συνθήκες εργασίας, η υποχρηματοδότηση με τους χαμηλούς μισθούς που είναι αδύνατο να ανταγωνιστούμε το εξωτερικό, είναι και άλλοι παράγοντες. Είναι για παράδειγμα η αναμονή για να πάρει κάποιος ειδικότητα που μπορεί να φτάνει τα 5, τα 6 χρόνια. Όλο το ΕΣΥ έτσι όπως λειτουργεί είναι τόσο όχι ελκυστικός εργοδότης που πολλές φορές τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, έχουμε χάσει πάρα πολλούς, εκατοντάδες χιλιάδες επιστήμονες στα μνημονιακά χρόνια, είναι περιζήτητοι, θεωρούνται πάρα πολύ καλοί στο εξωτερικό, ειδικά οι απόφοιτοι των ιατρικών σχολών μας. Όταν τους ρωτάς γιατί πήγες έξω, είναι πολύ παραγωγικό αυτό που τους έδιωξε και πολύ συχνά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η δυνατότητα ανέλυξης, δηλαδή η σταδιοδρομία που θα έχει εκεί, σε αντίθεση με το πάγωμα που αντιμετωπίζει εδώ. Άρα, ένα ζήτημα που είναι πολυπαραγοντικό πρέπει να λυθεί με πολυπαραγοντικές λύσεις και νομίζω ότι η πολιτεία με τις μετακινήσεις, με όλα αυτά που κάνει, κάνει πυροσβεστικές, προσπαθεί να κρατήσει την κατάσταση με πυροσβεστικές προσπάθειες, οι οποίες προφανώς διαιωνίζουν τα μεγάλα προβλήματα, τα οποία κάποια και στιγμή... δεν λύνουν το πρόβλημα ουσιαστικά. Όχι, δεν λύνονται, δεν λύνονται. Κύριε Παπανικολάου. Ναι, είπε ο κύριος Γιαννάκος για το λοιπό προσωπικό. Εγώ θα πω για τον κλάδο των γιατρών, των νοσοκομειακών γιατρών, των γιατρών του ΕΣΥ. Γιατί δεν έχουμε κυταρολόγους, για παράδειγμα, παθολογοανατόμους. Θα σας πω, κυρία Πολύζου. Εμείς δεν έχουμε ΑΣΕΠ, έχουμε άλλη διαδικασία. Έχουμε τα συμβούλια επιλογής. Γίνεται προκήρυξη, κατατίθεται υποψηφιότητες, συνεδριάζει το αρμόδιο συμβούλιο επιλογής. Στην αρχή γίνεται μοριοδότηση με βάση τα βιογραφικά που έχουν υποβληθεί, γίνονται ενστάσεις, συνέχεια συνεντεύξεις στους πρώτους επιλαχόντες και τελική βαθμολογία κλπ. Κλπ. Αφού γίνουν όλα αυτά, γίνεται αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος και σε εμάς. Δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πρέπει να δώσει έγκριση το Υπουργείο Οικονομικών, προσέξτε, σε προκηρυγμένη θέση, που υποτίθεται ότι είχε κονδύλιο όταν προκηρύχθηκε. Έτσι δεν είναι? Να δώσει έγκριση στο Υπουργείο Οικονομικών για να βγει το ΦΕΚ διορισμού. Ξέρετε πόσο καθυστερεί αυτό?
το τελευταίο στάδιο. Από 3 μέχρι 8 μήνες. Σε θέση που είχε προκηρυχθεί, που υποτίθεται ότι υπήρχε το κονδύλι, το Υπουργείο Οικονομικών δεν εγκρίνει την έκδοση διορισμού. Η συνήθις δικαιολογία από όλους τους υπουργούς υγείας και τους σημερινούς και τους προηγούμενους και τους προπροηγούμενους είναι αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος. Εμείς θέλουμε, δεν μας αφήνει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν μας αφήνει το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Από αυτά έχουμε χορτάσει. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον ουσιαστικά. Οι κενές θέσεις σύμφωνα με τα οργανογράμματα τα επίσημα μόνιμων γιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι 5.500. Σύμφωνα με τα οργανογράμματα του 2012, έτσι, τα οποία δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν τα άλλαξε. Τα οργανογράμματα αυτά όμως είναι παροχημένα και πίσω από τις ανάγκες. Γιατί, πρώτον, δεν περιλάμβαναν τα κέντρα υγείας αστικού τύπου, γιατί δεν υπήρχαν το 2012, δεν περιλάμβαναν το ΕΚΑΒ. Και επίσης το 2012 δεν υπήρχε πανδημία. Και επίσης το 2012 δεν υπήρχαν τόσο έντονα φαινόμενα κλιματικής αλλαγής. Ποιες ήταν οι υγειονομικές ανάγκες στη Θεσσαλία το 2012, για παράδειγμα, και ποιες είναι οι υγειονομικές ανάγκες στη Θεσσαλία τώρα μετά τις πλημμύρες? Τώρα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερες. Και επίσης έχουν αυξηθεί οι υγειονομικές ανάγκες, γιατί έχουν αυξηθεί και μια σειρά από άλλοι νοσογόνοι παράγοντες. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή οι επικουρικοί συμβασιούχοι γιατροί, τους οποίους ο κύριος. Ειδικευμένοι γιατροί, έτσι. Μιλάμε τώρα για επικουρικούς συμβασιούχους νέους ειδικευμένους. Είναι 35 με 40 χρονών οικογενειάρχες, έτσι. Είναι νέοι ειδικευμένοι. Δεν είναι και τόσο νέοι, έτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι θα τους μονιμοποιήσει από την άνοιξη του 2020, τότε που έλεγε ότι είμαστε οι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες. Και πήρατε και τα χειροκροτήματα. Που δίνουμε τη μάχη ενάντια στον αόρατο εχθρό, που ακούγαμε τα χειροκροτήματα από τα μπαλκόνια, όπως πολύ σωστά λέτε κλπ. Την απεμπόλυσε τελείως αυτή τη δέσμευση. Και αυτοί σιγά σιγά φεύγουν. Είναι 2.250 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι κενές οργανικές θέσεις με τα οργανογράμματα που ισχύουν είναι 5.500. Γιατί δεν τους μονιμοποιεί? Ορίστε. Είναι και ένα από το βασικό αίτημα της αυριανής απεργίας. Δεύτερον, για τις προκηρύξεις και τη διαδικασία. Είχαμε προτείνει από την άνοιξη του 2020 την εξής διαδικασία. Να σταματήσει αμέσως αυτή η χρονοβόρα γραφειοκρατία. Οι προκηρύξεις να γίνονται σε όλη τη χώρα ενιαία. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι. Με αποστάσεις τώρα, σε σύγκριση με άλλες χώρες, αστείες, για να μην κοροϊδευόμαστε, έτσι. Να γίνονται οι προκηρύξεις ανά ειδικότητα και ανά όλη την επικράτεια. Όχι ανά υγειονομική περιφέρεια. Παράδειγμα, αναισθησιολογία. Είναι μια από τις ειδικότητες που έλεγε πριν η κυρία Σβόλου, που έχουν παρουσιαστεί προβλήματα. Κάνει το κράτος πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους τους ειδικευμένους αναισθησιολόγους, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως επιμελητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δηλώνουν οι συνάδελφοι υποψηφιότητα, δηλώνοντας κατά σειρά τα νοσοκομεία προτίμησής τους. Προσέξτε. Πρώτο νοσοκομείο προτίμησης, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Να ξέρουν ότι με τον πρώτο διορισμό δεν θα πάνε σίγουρα στο πρώτο νοσοκομείο που έχουν δηλώσει προτίμηση. Μπορεί να έχουν δηλώσει πρώτο νοσοκομείο προτίμησης στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Μπορεί όμως να διοριστούν για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Σερών. Να ξέρουν όμως ότι ταυτόχρονα θα υπάρχει ανελαστική νομοθεσία, η οποία δεν μπορεί να παραβιάζεται, που σε ένα χρονικό διάστημα 4-5 ετών, στο γιατρό που δεν είχε διοριστεί στην πρώτη πόλη προτίμησής του και διορίστηκε στη δεύτερη, στην τρίτη πόλη αρχικής του προτίμησης, θα του δίνει μετά από ορισμένα χρόνια το δικαίωμα μετακίνησης στην πρώτη πόλη που είχε δηλώσει προτίμηση, αν εξακολουθεί να το επιθυμεί μετά από 4-5 χρόνια. Μπορεί να μην εξακολουθεί να το επιθυμεί να μετακινηθεί και να διοριστούν όλοι μόνο με έλεγχο των τυπικών προσόντων, χωρίς χρονοβόρα διαδικασία. Τα τυπικά προσόντα είναι πτυχίο ιατρικής, τίτλος ειδικότητας που έχει δοθεί από την πολιτεία μετά από θητεία και μετά από εξετάσεις που είναι εξαιρετικά απαιτητικές, έτσι, εξετάσεις οι τελικές για τη λήψη του ειδικότητας και να διοριστούν όλοι. Ξέρετε ότι έχει αποδείξει το κράτος ότι αυτό μπορεί να το κάνει σε ένα Σαββατοκύριακο? Το έχει αποδείξει. Ξέρετε πότε? Θυμάστε τον Νοέμβριο του 2020 που παραδόθηκαν ταυτόχρονα τότε μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας και ενώ άρχιζε το δεύτερο, έτσι. Παραδόθηκαν κάποιες πτέρυγες εντατικής θεραπείας καινούργιες, οι οποίες είχαν φτιαχτεί με ιδιωτικές δωρεές. Στο Σωτηρία, από το ποιο ίδρυμα ήταν, της Βουλής, δεν θυμάμαι, στο Νικαίας, στη Θεσσαλονίκη, από εδώ και από εκεί. Ευνίδια μια Παρασκευή η πολιτεία συνειδητοποίησε ότι από Δευτέρα που θα ανοίξουν οι πτέρυγες δεν έχει γιατρούς να τις λειτουργήσει.
Θυμήθηκε το αίτημα αυτό που σας περιέγραψα πριν, που το είχαμε υποβάλει από την άνοιξη του 2020, λίγους μήνες πριν δηλαδή, και το υλοποίησε για τους εντατικολόγους μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν, έχει αποδείξει ότι άμα θέλει μπορεί να το κάνει. Άρα δεν θέλει, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν θέλει, προφανώς δεν θέλει. Έχει αποδείξει ότι άμα θέλει μπορεί να το κάνει. Δεν το κάνει γιατί δεν θέλει. Ας το κάνει λοιπόν τώρα για όλες τις ειδικότητες. Ας το κάνει τώρα για όλες τις ειδικότητες. Επίσης, είπατε προηγουμένως κάτι πολύ σωστό, το είπε και ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Ο φόρτος στα μεγάλα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων, τα πιο κεντρικά νοσοκομεία κορμού Γενικής Εφημερίας που έχουν σχεδόν όλες τις ειδικότητες, σύμφωνα με στοιχεία έγκυρα από συναδέρφους σας υγειονομικούς συντάκτες, με αριθμητικά στοιχεία, έχει αυξηθεί πάρα πολύ εδώ και ένα χρόνο μέχρι σήμερα. Δηλαδή, στην Αθήνα, στον Ευαγγελισμό, στο Νικαίας, στο Γεννηματάς, στη Θεσσαλονίκη, στο Ιπποκράτιο και στο ΑΧΕΠΑ, στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας κλπ. Γιατί καταραίουν λειτουργικά πολλά τμήματα και πολλά νοσοκομεία της περιφέρειας. Και κόσμος που θα μπορούσε να βρει περίθαλψη εκτός μεγάλων πόλεων και έβρισκε, αναγκάζεται και αυτός να καταφύγει στα νοσοκομεία του κέντρου, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο. Επίσης, ένας δεύτερο στοιχείο το οποίο προσθέτει στο φόρτο, το οποίο πολλές φορές το ξεχνάμε, είναι η πλήρης αποσάφρωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Παιδιατρική περίθαλψη. Όταν δεν υπάρχει παιδίατρος στο κέντρο υγείας, εδώ να κάνω μια παρένθεση, έτσι, οι ιδιώτες αυτοαπασχολούμενοι συνάδελφοι παιδίατροι, όχι τώρα, εδώ και πολλές δεκαετίες, έτσι, είναι από τις επαγγελματικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη με την πιο σημαντική κοινωνική προσφορά. Αυτό το έχουμε ζήσει όλοι μας σαν παιδιά και το έχουμε ζήσει για τα παιδιά μας, έτσι. Όμως σήμερα με την αύξηση του κόστου ζωής και με αυτό που γίνεται και τη φτωχοποίηση, μπορεί κάποια οικογένεια να μην έχει να δώσει τα 20 ευρώ στον ιδιώτη παιδίατρο ανά επίσκεψη, τα οποία βέβαια ο ιδιώτης παιδίατρος του είναι απαραίτητα γιατί αλλιώς θα το κλείσει το ιατρείο. Γιατί και αυτός έχει να πληρώσει πολύ αυξημένο ρεύμα, νίκη του ιατρείου, και όλα να αυτά. Να κλείσουμε, κύριε Παπα-Νικολάου. Άρα χρειάζεται απαραίτητα ο παιδίατρος στο κέντρο υγείας, στη δημόσια δομή. Αν όταν δεν υπάρχει που δεν υπάρχει, μπορεί το παιδάκι για ένα πρόβλημα υγείας που δεν είναι και πολύ σοβαρό να πρέπει να πάει στη Γενική Εφημερία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου ή του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να γίνεται στο Αγία Σοφία και στο Αγλαία Κυριακού κάθε βράδυ το αδιαχώρητο. Δηλαδή, ο φόρτος προστίθεται και από την αποσάφρωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο προβλημάτων, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Σβόλου πριν, περί πολυπαραγωγικής κατάστασης, το οποίο θέλει ριζική λύση. Δεν διορθώνεται με πασαλήματα. Γι' αυτό ακριβώς ξανατονίζω και παραλαμβάνω τα αιτήματα της αυριανής και της μεθαυριανής μας απεργίας, ότι μονόδρομος για να σωθεί και να ενισχυθεί δημόσια περίθαλψη είναι όλα επί δύο. Μόνιμο προσωπικό επί δύο, διπλάσιο σε σχέση με σήμερα, αμοιβές επί δύο, διπλάσιες από τι. Σήμερα, χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό επί δύο διπλάσια από τη σημερινή. Προτάσετε η ανάγκη για αύξηση των μισθών, κύριε Παπα-Νικολάου, διότι είναι θέμα επιβίωσης, όπως είπατε, διότι πολλά ακούγονται. Ναι, βεβαίως. Μα σας είπα προηγουμένως ορισμένα παράδειγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα για να πάμε λίγο παρακάτω τη συζήτηση. Παράδειγμα από άλλες χώρες. Διότι ακούγονται ότι σκέφτονται. Παράδειγμα από άλλες χώρες. Πώς σταμάτησε το brain drain, που είπε η κυρία Σβόλου των γιατρών, πριν 4 χρόνια η Ρουμανία. Η Ρουμανία, έτσι. Η Ρουμανία, ξέρετε τι έκανε. Τριπλασίασε τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών σε μία νύχτα. Έτσι σταμάτησε το brain drain. Αυτή τη στιγμή, σας ρωτάω εγώ εσάς, ένας αναισθησιολόγος από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Λέω συγκεκριμένα πράγματα, εγώ πολύ συγκεκριμένος. Μας πιέζει ο χρόνος, κύριε Παπα-Νικολάου, πρέπει να κλείσω. Ναι, το οποίο του έκανε μπούλινγκ ο διοικητής του νοσοκομείου, που παραμένει στη θέση του, κακός κατά τη γνώμη μου. Πέρσι τα Χριστούγεννα, τον εξέθεσε ότι τάχα μου έλεγε ψέματα ότι αρρώστησε για να την κοπανίσει 2 μέρες. Αυτά έβγαινε και έλεγε, τέλος πάντων. Γιατί να μην πάει στην Κύπρο? Ξέρετε τι δίνει η Κύπρος στους ανεσιολόγους, τους Έλληνες, από την Ελλάδα, τους Ελλαδίτες. Δίνει
9 με 10.000 ευρώ μισθό το μήνα καθαρά. Δωρεάν σπίτι και δωρεάν αεροπορικά εισιτήρια πήγαινε έλα 4 φορές το χρόνο από την Ελλάδα στην Κύπρο. Πείτε μου εσείς, γιατί θεωρώ ότι τα λέτε στην κυβέρνηση αυτά, κύριε Παπα-Νικολάου, να τα ακούσει για να μην χάσουμε τους Έλληνες γιατρούς. Οι πολίτες για να καταλάβουν τι γίνεται, έτσι. Ένας από τους λόγους που παρετούνται μαζικά οι μόνιμοι δικαιωμένοι γιατροί είναι η εφημεριακή υπερεξόντωση που είπαμε πριν, η ετεροαπασχόληση, ο αυταρχισμός διάφορων διοικητών που δεν ξέρω πώς την έχουν δει. Και ο δεύτερος κύριος λόγος είναι η μισθολογική απαξία. Και οι συνθήκες, έτσι, οι εργασίες. Για τις συνθήκες, είπα, ναι, υπερεξόντωση. Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολάου, διάβασα μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στα Παραπολιτικά που υπογράμμιζε την ανάγκη που υπάρχει να γίνουν έργα στις κτηριακές εγκαταστάσεις των νοσοκομείων. Είπαμε για τα ενδό, να πούμε και τα έξω από τα νοσοκομεία, τις κτηριακές εγκαταστάσεις. Γιατί έχουν εγκαταλειφθεί τόσα χρόνια, είναι ένα ερώτημα. Στην Ελλάδα, σύντομα όμως. Ιστορικά έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Το οποίο το πληρώνουμε ακόμα. Αυτό το λάθος ήταν ότι τη δεκαετία του 90, που υπήρχαν κονδύλια από την τότε ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Ένωση για καινούργια κτίρια νοσοκομείων, αυτά τα κονδύλια δόθηκαν αποκλειστικά στην περιφέρεια και όχι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τότε ήταν η περίοδος που φτιάχτηκαν πάρα πολλά νοσοκομεία. Το Πανεπιστημιακό Ηρακλείου, το διάφορα άλλα νοσοκομεία, ακόμα και άλλα σε μικρότερες πόλεις, τα Γιάννητσά, στην Άρτα κλπ. Μάλιστα. Ναι, στην Αττική φτιάχτηκε μόνο το Θριάσιο και το Αττικό, μόνο, και στη Θεσσαλονίκη φτιάχτηκε μόνο το Παπαγεωργίου. Και όπως είπε η κυρία Κοσμοπούλη, πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμόξεων, κύριε Παπα-Νικολάου, από το 1999 έχουν να βάψουν το νοσοκομείο της Νίκαιας, ναι, και τότε είχαν βάψει μόνο δύο θαλάμους μόνο. Αυτό το αποτέλεσμα είναι ότι στα παλιά κτίρια, τα οποία δεν τα έχουμε ακόμα, έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία είναι πραγματικά εξοργιστικά και επικίνδυνα. Παράδειγμα, το είπατε προηγουμένως, αυτό που είπε η κυρία Κοσμοπούλου. Στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου του νοσοκομείου της Νίκαιας που στεγάζουν τα παθολογικά τμήματα, οι συνθήκες δεν είναι απλά τριτοκοσμικές. Ντρέπεσαι να μπεις. Ξέρετε ποια είναι η ειρωνία η μεγάλη. Ακούστε. Υποτίθεται ότι υπάρχει από χρόνια κονδύλι για την ανακατασκευή του πρώτου ορόφου, το οποίο έχει φτάσει τώρα, υποτίθεται στα χαρτιά, σε ένα ύψος πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, του οποίου αναζητείται η τύχη, δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα και δεν προκυρήσε το διαγωνισμός. Τώρα λάβαμε την υπόσχεση, σας ελπίσουμε να... Μάλιστα, ολοκληρώνουμε, κύριε ότι Παπα-Νικολάου. Θα γίνει. Αλεξία μου, δεν έχω χρόνο, κύριε Παπα-Νικολάου. Ναι, το θέμα το κτηριακό είναι πολύ, πολύ σοβαρό. Οπωσδήποτε. Και χρόνιο να υποθέσω. Και αφορά και αφορά νοσοκομεία, αφορά κέντρα υγείας, είναι και ο εξοπλισμός. Από την άλλη μεριά, επειδή πάντα είμαστε μια χώρα των άκρων, παραμένουν κάποιοι αξονικοί, μαγνητικοί τομογράφοι, οι οποίοι αραχνιάζουν σε κάποια κουτιά γιατί πήγανε κάπου που δεν υπήρχε το προσωπικό να τους λειτουργήσει. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι έπρεπε να υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ο ψηφιακός χάρτης της υγείας στη χώρα. Όσο δεν υπάρχει και όσο καθυστερεί και ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενούς και η απόλυτη καταγραφή των του τι παρέχουμε, του τι χρειάζεται να παρέχουμε και του ποιοι είναι οι αποδέκτες και πώς αυτοί θα εξελίσσονται ανάλογα με το δημογραφικό. Είμαστε ένας από τους πιο γυρασμένους λαούς της Ευρώπης, νομίζω δεύτερος μετά την Ιταλία, και γερνάμε με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Θα πρέπει όλα αυτά να τελειώσουν. Μειώνονται γεννήσεις, αυξάνονται. Να γίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε το ΕΣΥ που μας αξίζει. Διότι εδώ και 40 χρόνια αλλιώς σχεδιάστηκε, αλλιώς εξελίχθηκαν οι κοινωνικές ανάγκες. Έχουμε τώρα και την κλιματική αλλαγή που πολύ σωστά είπε ο γιατρός ότι αλλάζει άρδιν τις ανάγκες και είναι ένα φαινόμενο εξελισσόμενο και πάρα πολύ ισχυρά και γρήγορα μεταβαλλόμενο και θα μπει και αυτό σαν κομμάτι σε ένα puzzle που πρέπει όλα αυτά να συμπληρωθούν ταυτόχρονα. Είναι τεράστια η πρόκληση και πρέπει πραγματικά να αποκτήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας που μας αξίζει, αλλά και από την άλλη μεριά να συγκρατήσουμε κατά κάποιον τρόπο όλους αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά γίνονται περιζήτηση στο εξωτερικό. Θυμάσαι, Αλεξία, είχαμε αγοράσει το 2004 τομογράφους λόγω με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε. Αυτό που είπες, υπάρχουν οι τομογράφοι, αλλά δεν υπάρχουν χειριστές.
Ναι, για παράδειγμα. Και γιατροί δεν υπάρχουν. Ναι, και παλιά είχε γίνει, νομίζω, ένα δημοσίευμα σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα, ότι στο κέντρο υγείας που κάλυπτε κάποια χωριά, τελικά είχε πάει εκεί ένας ψηφιακός μαστογράφος και δεν υπήρχαν γυναίκες κάτοικοι ή τουλάχιστον μίας ηλικίας που να ήταν κυρίως άντρες ηλικιωμένοι και στη μέση ένας ψηφιακός μαστογράφος που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε κανέναν. Τους πήραμε απλά για τους, γιατί είχαμε τους Ολυμπιακούς αγώνες, κύριε Παπα-Νικολάου. Ναι, καλά, πολλά είχαν γίνει εκείνη την περίοδο που κράτησαν μόνο τρεις μήνες για το επικοινωνιακό, φαίνεστε. Και μετά δεν. Μάλιστα. Με πιέζει ο χρόνος. Να πω κάτι για την ψηφιοποίηση που είπε η κυρία Σβούλου. Mm-hmm. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Συζητάμε τώρα σοβαρά και κάνουμε σχέδια επί χάρτου. Ακούστε. Το ηλεκτρονικό κράτος, το οποίο υποτίθεται το ζηλεύει η Ιαπωνία. Οι αναρωτικές άδειες γίνονται online αναγγελία μέσω της ηλεκτρονικής συνταγόγραφης. Τα εισιτήρια των ασθενών γίνονται online αναγγελία στον ΕΟΠΗ. Παρόλα αυτά. Ο ΕΦΚΑ κάνει ότι δεν ξέρει ότι όταν γίνεται νοσηλεία, σας έχω γράψει μια αναρωτική άδεια, έρχεται η σειρά σας να μπείτε στο νοσοκομείο. Κύριε Παπα-Νικολάου, έχει τελειώσει ο χρόνος. Ναι, προσέξτε τι κάνει. Δεν αναγνωρίζει ότι η προηγούμενη αναρωτική άδεια πριν την νοσηλεία διακόπτεται αυτόματα, που είναι το αυτονόητο γιατί γίνεται νοσηλεία, και δεν την πληρώνει στον ασφαλισμένο. Πείτε μου τώρα, αυτό γίνεται επίτηδες ή κατά λάθος. Εγώ λέω ότι γίνεται επίτηδες. Μάλιστα, δεν μπορώ όμως, δώστε μου παρακαλώ μόνο ένα λεπτό. Είδαμε όλη τη δωρεά ενός ασθενοφόρου που έκανε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Μεσολόγγι, κύριε Παπα-Νικολάου. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο, αλλά δεν έχω δυστυχώς το χρόνο. Γιατί ο μισθοστόλος των ασθενοφόρων έχει αποκτηθεί με δωρεές, κύριε Παπα-Νικολάου. Γιατί το κράτος δεν μπορεί να αγοράσει και να συντηρήσει τα ασθενοφόρα. Ναι, εγώ έκανα ένα σχόλιο για αυτή τη δωρεά που τα λέει και όλα. Και κλείνουμε. Ναι, το τελευταίο. Σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα. Φυσικά τα ΜΜΕ, αν κάποιος πολίτης από το ειστέρημά του δόριζε ένα ασθενοφόρο που είχε αμελήσει να το αγοράσει η πολιτεία, έτσι. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όντως και σωστά θα επενούσαν τον πολίτη, όμως θα ζητούσαν από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί αντί να πανηγυρίζει. Μάλιστα. Αυτό. Και αντί να λέει μόνο συγχαρητήρια και ευχαριστώ τηλεφωνικώς στη γυναίκα αυτή. Αλεξία μου, ένα σχόλιο και κλείνουμε. Ένα σχόλιο να θυμίσουμε ότι και οι περισσότεροι ογκολογικοί ασθενείς που πλέον υπήρξαν εποχές που η αναμονή για να μπει σε γραμμικό επιταχυντή ήταν τεράστιες και ο καρκίνος προφανώς επειδή γίνεται και μεταστατικός δεν είναι μια ασθένεια που περιμένει. Η περισσότερη αλλαγή του στόλου έγινε πάλι με δωρεές. Πολλά πράγματα έχουν γίνει. Είναι αυτές οι στιγμές. Υπάρχουν δωρεές αναξιοποιητές, έτσι. Είναι αυτές οι στιγμές. Όπως είπατε πριν, που είναι χωρίς προσωπικό και είναι αναξιοποιητές. Ακριβώς. Όπως ο αξονικός τομογράφος, ο δεύτερος στο νοσοκομείο μας. Είναι αυτές οι στιγμές και κλείνουμε. Όταν μιλάνε οι πράξεις, εμείς απλά σιωπούμε. Έχω την αίσθηση και βλέποντας το παράδειγμα αυτής της ηλικιωμένης γυναίκας. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα όλους σας. Πάνος Παπα-Νικολάου, Γραμματέας Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Παπα-Νικολάου. Αλεξία Σβόλου, συντάκτρια υγείας στην εφημερίδα BAM στο ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ θερμότατα και εσένα που έκανες τα αδύνατα δυνατά για να είσαι παρούσα σήμερα στην εκπομπή. Για τελευταία φορά, πείτε μας που θα είστε αύριο, τι θα κάνετε. Αύριο, λοιπόν, σε διάφορες πόλεις της χώρας υπάρχουν κατατόπους κινητοποιήσεις. Μπορείτε να τις πληροφορηθείτε από τις ανακοινώσεις των τοπικών ενώσεων και των τοπικών φορέων. Όσον αφορά την Αθήνα τώρα, την Αττική. Σύντομα. Το πρωί θα γίνει μοτοπορία των νοσοκομιακών γιατρών που θα ξεκινήσει από το νοσοκομείο Αττικό, θα περάσει από διάφορα νοσοκομεία και θα καταλήξει στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Και το απόγευμα υπάρχουν και στην Αττική συγκεντρώσεις. Από φορείς, σωματεία εργαζομένων νοσοκομείων, γιατρούς και για να εκδηλώσει ο πολίτης συμπαράστασή του, υπάρχει το απόγευμα στον Πειραιά και υπάρχει και το απόγευμα στο Περιστέρι και σε άλλες περιοχές και στην Ανατολική Αττική υπάρχει, μπορείτε να το δείτε. Την Πέμπτη θα υπάρχει 12 το μεσημέρι συλλαλητήριο στο Υπουργείο Υγείας. Σας ευχαριστώ θερμά. Φυσικά, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μείνατε για άλλη μια φορά κοντά μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη στις 12 και 4 το βράδυ στη Wikipedia. Και φυσικά, εννοείται ότι δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας κάθε Τρίτη στις 12 και 4, διότι η φωνή της κοινωνίας πρέπει να ακούγεται, επιβάλλεται να ακούγεται. Μαζί λοιπόν θα παλέψουμε για να ακουστείτε. Μαζί θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε. Θα φωνάξουμε ακόμα πιο δυνατά για να ακουστείτε ακόμα πιο πολύ. Διότι μόνο αυτή η λύση υπάρχει. Καλό σας βράδυ.